Για τον COVID-19 ακολουθείτε πιστά το σχέδιο δράσης που έχει εκδοθεί από τον ΕΟΔΗ, το οποίο και ευθυγραμμίζεται με τα σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που εκπονούνται από τη Fraport κατά πέτηση του Διεθνούς και Εθνικού Κανονιστικού Πλαισίου και εγκρίνονται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τονίζει σε ανακοίνωσή της η γερμανική εταιρεία που έχει αναλάβει τη διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας. Όπως τονίζει ο εκπρόσωπος της Fraport Greece, Γιάννης Παπάζογλου, από τον Ιανουάριο η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας τόσο των επιβατών όσο και των εργαζομένων. Από τον Ιανουάριο, διότι τότε ξεκίνησε η επικοινωνία, προμηθευτήκαμε ποσότητες μασκών, ατομικής προστασίας, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά. Επίσης, οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια, το προσωπικό, προχωρά σε συστάσεις στους επιβάτες για την τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου σε όλους όσοι περιμένουν να περάσουν τον έλεγχο security, ενώ παράλληλα προχωρήσαμε και σε ένα έξτρα μέτρο για την αποφυγή χρήσης λεωφορείων επιβατών, τα λεωφορεία τα οποία σε παίρνουν από τον δερματικό σταθμό, σε πάνε στο αεροπλάνο και αντίστροφα. Έχουμε εφαρμόσει την τεχνική του walk-in, walk-out, δηλαδή οι επιβάτες περπατούν από και προς το αεροσκάφος, αντί να μεταβαίνουν προς αυτά με τα λεωφορεία. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται εντός των αεροπλάνων, όπου ο κάθε επιβάτης απέχει από τον άλλον μόλις μερικά εκατοστά, τη στιγμή που λόγω των απαγορεύσεων αεροπορικές εταιρείες έχουν συμπτύξει πτήσεις, καθώς έχει λιγοστέψει η κίνηση των ταξιδιωτών. Περίπτωση, ξέρετε, δεν μπορώ να μιλήσω για τις οδηγίες που δίνονται στις αεροπορικές, δεν ενημερώνομαι για αυτές. Εγώ μπορώ να σας πω ότι εμείς εφαρμόζουμε κατά γράμμα τις οδηγίες που μας δίνει ο ΕΟΔΗ για τους τερματικούς σταθμούς, για τα αεροδρόμια, και μέσα σε αυτό αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει μια απόσταση 1,5 μέτρου. Παράλληλα, όπως σημειώνει ο κύριος Παπάζογλου, οι καθαρισμοί και οι απολυμάνσεις είναι συχνότερες στα αεροδρόμια, στα σημεία που ακουμπούν περισσότερο τα χέρια τους οι ταξιδιώτες. Μετά από κάθε άφηξη αεροσκάφους γίνεται διεξοδικός καθαρισμός και απολύμανση σε ό,τι έχετε σε επαφή με ανθρώπινο χέρι, πόμολα, πόρτες, κουπαστές, μπουτών, ασανσέρ. Μετά από κάθε αναχώρηση το ίδιο. Στα check-in, με το που ολοκληρώνεται το check-in, γίνεται διεξοδικότατος καθαρισμός και απολύμανση. Στα gates, ακριβώς η ίδια διαδικασία μετά την ολοκλήρωση κάθε επιβίβαση. Στα ATM, ειδικός καθαρισμός, γιατί πέρα κουμπάμε με τα δάχτυλά μας με τον ενδεικμένο τρόπο πολύ συχνά. Τέλος, τις συζητήσεις για το αν θα πρέπει να σταματήσουν οι πτήσεις και από άλλες χώρες πέραν της Ιταλίας, όπου ο κορονοϊός είναι σε έξαρση, ο εκπρόσωπος της Fraport Greece σημειώνει ότι δεν υπάρχει ανάλογη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Αυτά τα θέλουμε μαζί με εσάς από την πολιτεία και τις δημόσιες αρχές. Δεν έχουμε κάποια, αν θέλετε, προειδοποίηση σχετικά με την ανακοίνωση τέτοιων μέτρων.